Κουβάκια! Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε το subscribe σας. Κάντε αυτό εδώ το subscribe, είναι δωρεάν. Να μεγαλώσει κι άλλο αυτή εδώ η τέλεια παρέα που είμαστε. Αχ, μισολοχάνιασα. Ωχ, παγιά μου. Το σημερινό μας βίντεο είναι αρκετά έτσι νόστιμο, θα έλεγα, με βάση το τελευταίο supermarket haul που έκανα και σας έδειξα τα πράγματα που είχα αγοράσει. Θα σας το αφήσω εδώ, από εδώ πάνω την κάρτα για να πάτε να δείτε το αντίστοιχο βίντεο. Με είδατε ότι είχα πάρει καπνιστό σόλο μου και κάποια πραγματάκια για μια συγκεκριμένη συνταγή και εσείς μου ζητήσατε να κάνω αυτή την τέλεια συνταγή σε βίντεο για να τη δείτε και να τη δοκιμάσετε κι εσείς. Άρα ναι, εδώ είμαστε. Θα ξεκινήσουμε παρέα να κάνουμε αυτή εδώ τη συνταγή. Εμείς θέλουμε να φάμε σήμερα με τον Χρήστο, άρα ήταν ευκαιρία να ανοίξω αυτή εδώ την κάμερα και να τραβήξω αυτό το τέλειο βιντεάκι, την τέλεια συνταγή τέλος πάντων. Πάμε να δείτε τα υλικά που θα χρειαστούμε και πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε το σολομό, θα βγάλω την κατσαρόλα, θα βάλω λίγο στο βραστήρα νερό να βράζει, προφανώς, γιατί λέγεται βραστήρας. Για να βάλω τα μακαρόνια πρώτα, γιατί μέχρι να τελειώσουν τα μακαρόνια, στην ουσία θα έχουμε φτιάξει και τη σάλτσα μας. Είναι τόσο γρήγορη και τόσο νόστιμη. Αλήθεια σας μιλάω. Λοιπόν, τι ήθελα, χρησιμοποιώ αυτά που σας έδειξα για τη συγκεκριμένη συνταγή, λιγκουίνι, μπαρίλα. Δεν κάνω σε κάτι διαφήμιση, όχι, μην νομίζετε ότι κάνω. Ωραία, το ανοίγω να είναι έτοιμο και τώρα μέχρι να βράσει το νερό και όλα αυτά, εγώ τι κάνω, ψιλοκόβω τον καπνιστό σολομό που έχω πάρει. Λοιπόν, εδώ έχουμε τρεις στην ουσία καπνιστούς σολομούς. Εγώ αυτό που θέλω είναι να το κόψω σε πολύ, σε μικρά τετραγωνάκια στην ουσία, για να είναι πλούσιος ο σολομός μες στη σάλτσα μου και να μπορεί να με έτσι εντυπωσιάζει και να δίνει τα αρώματα σε κάθε μπουκιά με τα μακαρόνια, μέσα στη σάλτσα ρε παιδί μου. Να μην είναι χοντροκομμένο, δεν μου αρέσει με ένα χοντροκομμένο. Αυτό. Ανοίγω και τα δύο τα μάτια, τα βάζω στο 9, στο full δηλαδή, για να αρχίζει να παίρνει η κατσαρόλα και το τηγάνι θερμοκρασία, για να ξεκινήσουμε αυτή την υπέροχη διαδικασία. Και βλέπετε ο σολομός πλέον είναι σε μικρά τετραγωνάκια. Καμάρωνε με μάνα! Καμάρωνε να δεις την κόρη σου πως μαγειρεύει! Λοιπόν, τι ήθελα να κάνω, ναι. Περιμένω. Βάζουμε το νερό και τα μακαρόνια. Ωραία. Τώρα θα πάρουμε το λαδάκι, να βάλουμε έτσι λίγο ίσα-ίσα για να τσιγαρίσουμε το κρεμμυδάκι μας. Για πείτε μου παιδιά, εσείς ξέρετε καμιά άλλη περίεργη συνταγή με καπνιστό σολομό που μου αρέσει πάρα πολύ? Να μου πείτε. Αν είναι και εύκολη βέβαια. Ρίχνουμε το κρεμμύδι να τσιγαρίσουμε. Τώρα παιδιά δυστυχώς δεν μπορώ να παίρνω και την κάμερα να τη βάζω από πάνω, γιατί το φαΐ πρέπει να είναι πολύ γρήγορο στην ουσία και πρέπει να το παρακολουθώ όλη την ώρα να είμαι στην ουσία από πάνω του. Γι' αυτό το λόγο sorry για τα μη τέλεια πλάνα. Τώρα θα μου πεις για ποιο λόγο ρίχνουμε απευθείας τον καπνιστό σολομό, τον ρίχνουμε από ροζέ να γίνει ψιλομπές, να πάρει έτσι χρωματάκι. Όπα, και τον ρίχνουμε. Μυρίζει καλοκαίρι, τι
να σας πω. Λοιπόν, τι είχε γίνει με αυτή τη συνταγή, πώς την είχα ανακαλύψει να σας πω. Ήμασταν πέρυσι το καλοκαίρι διακοπές στην Αλόνισο. Θα σας αφήσω και το αντίστοιχο βλογκάκι εδώ πέρα πάνω σε κάτω να το δείτε. Και είχαμε πάει στη δεύτερη την τρίτη μέρα σε μια ταβέρνα με τον Χρήστο. Και ο Χρήστος είχε, εγώ είχα πάρει καλαμαράκια κλασικά. Και ο Χρήστος είχε πάρει καπνιστό σολομό μακαρονάδα με λιγουίνι. Αυτό που φτιάχνω τώρα. Και του λέω εγώ, πω πολλο βλακίες παίρνεις και τι θα φας, καπνιστό σολομό και σιγά πως θα είναι. Τέλος πάντων, μην σας πολυλογώ. Και αφού έρχεται το πιάτο του Χρήστου, φαινόταν υπέροχο και άρχισα να το λιγουρεύομαι. Προφανώς και δοκίμασα και μόλις δοκίμασα, απευθείας άφησα το πιάτο μου τα καλαμαράκια και παρήγγειλα κι εγώ. Παιδιά, ήταν απίστευτο. Η γεύση του ήταν μοναδική, σε ταξίδευε, σου μούδιαζε ο εγκέφαλος από τις γεύσεις. Και τη συνταγή στην ουσία την έβγαλα δοκιμάζοντας από αυτό το φαΐ. Μισό, θα συνεχίσω σε λίγο, γιατί πρέπει να βάλουμε και τα υπόλοιπα. Την κόκκινη πιπεριά φλωρίνης. Ωραία. Και το μαϊντανό. Πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε πώς είναι. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Και λίγο ουζάκι μαζί με το φαΐ είναι όλα τα λεφτά. Τώρα θα βάλουμε τη βότκα. Χρειαζόμαστε, όπως σας έγραψα και πριν, 30 ml. Ομπομπομπομπομπο. Τώρα δεν έχω ανοίξει και τον απορροφητήρα, γιατί δεν θα ακούτε εσείς τι λέω και θα κάνει πολύ φασαρία και δεν θέλω να σας κουράζω. Τώρα, μέχρι να πιει λίγο έτσι τα ζουμάκια του, θα βάλουμε εμείς τα μακαρονάκια, τα λιγουίνι. Όπα, μισώ να δω πόση ώρα λέει, γιατί δεν θυμάμαι. Πόση ώρα λέει. Πρέπει να κάνω και χώρο για το σουρωτή. Καθίστε. Δεν είμαι και ο Masterchef. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εμείς μόλις τελειώσαμε την προπόνηση, έκανε ένα μπάνιο και ήρθα να ξεκίνησα να μαγειρεύω για να φάμε με τον Χρήστο. Και εκεί που έκοβα τον καπνιστό του σολομό, λέω, ρε φίλε, εγώ τους έχω πει ότι θα τους κάνω βίντεο. Λέω, αν είναι δυνατόν. Και μετά συνειδητοποιώ, του λέω, Χρήστο μου, θα αργήσουμε λίγο. Γιατί πρέπει να το γυρίσω σε βίντεο. Τους είχα πει στους subscribers μου, σε εσάς που σας λατρεύω, ότι θα δείτε αυτή εδώ τη συνταγή. Και πρέπει να τη δείτε. Ρίχνουμε την πρώτη κρέμα γάλακτος, ό,τι κρέμα γάλακτος θέλετε, δεν έχουμε θέμα. Και νομίζω ότι θα χαμηλώσω και λίγο το μάτι, από 9 θα το πάω 6 και βλέπουμε. Έλα, ωραία. Έβαλα την πρώτη. Βάζουμε και τη δεύτερη, την κρέμα τη γάλακτος. Μετά στην ουσία θα βάλουμε το Φιλαδέλφια για να την ενώσουμε όλη αυτή τη σάλτσα. Παιδιά, δεν είδα τι ώρα είναι για, τα λιγουίνι. 4 και 11 άρα και 20. Λοιπόν, να σας συνεχίσω τώρα αυτό που σας έλεγα. Παιδιά, οι γεύσεις, δεν μπορούσατε να καταλάβετε τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή στον ουρανίσκο μου και στον εγκέφαλό μου. Δεν είχα ξαναφάει κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν είχα την άνεση να πάω να ζητήσω την συνταγή εκεί πέρα από τους κυρίους του εστιατορίου. Και εκεί άρχισα να δοκιμάζω κουταλιά-κουταλιά, πυρουνιά-πυρουνιά στην ουσία, για να καταλάβω τι συστατικά έχει μέσα, για να το προσπαθήσω να το κάνω μόνη μου, μήπως το πετύχω. Παιδιά, ένα θα σας πω, όσες φορές το έχω κάνει, είναι απίστευτο. Αλήθεια σας μιλάω, είναι πάρα πολύ κοντά. Φτάνει το επίπεδο εκείνου του εστιατορίου που είχαμε φάει. Αλήθεια το φτάνει. Εν τω μεταξύ, εγώ έψαχνα και ξέρετε από άκι, αργυρό και τέτοια, μήπως έβρισκα με καπνιστό σολομό λιγουίνι συνταγή. Υπήρχαν δηλαδή συνταγές, αλλά δεν είχαν όλα αυτά τα υλικά. Δεν έχουν κόκκινες πιπεριές, δεν έχουν μαϊντανούς, δεν έχουν. Είναι πολύ απλό αυτό που έχουν. Εκεί πέρα σας λέω, είχε πολύχρωμες και τώρα δεν έχω και πορτοκαλί πιπεριές να βάζαμε. Και άνηθο και μαϊντανό, τα πάντα όλα. Δηλαδή, ό,τι έχετε, βάλτε το. Θα δώσει εκπληκτική γεύση. Αλήθεια. Θα με θυμηθείτε. Αν σας αρέσει ο σολομός, να μου πεις, εγώ το έφαγα και νομίζω δεν μου άρεσε ο σολομός. Πριν δοκιμάσω. Αφού δοκίμασα, συνειδητοποίησα πόσο μου αρέσει ο σολομός. Κλαίω.
Λοιπόν, αφού έχει πάρει και μια βράση κρέμα γάλακτος, θα βάλω όλο αυτό εδώ πέρα 300 γραμμάρια Φιλαδέλφια. Ωραία. Εχ. Καθίστε, μην κάνεις πλάτς και πέσει όλο πάνω μου. Λοιπόν, και τώρα... Ίσως κάποια στιγμή θα ήθελα να το δοκιμάσω αντί για βότκα, να βάζα ούζο. Βέβαια δεν ξέρω σε τι φάση θα είναι το ούζο. Μπορεί βέβαια να μην του ταιριάζει και να λέω βλακίες. Παιδιά, αυτό είναι η συνταγή στην ουσία, τελείωσε να ξέρετε. Βάλαμε και το Φιλαδέλφια και περιμένουμε τώρα να γίνουν ένα όλα τα υλικά μας και να δέσει λίγο η σάλτσα. Και αυτό ήταν. Τελείωσε, δεν είναι κάτι άλλο. Περιμένουμε να βράσουν μακαρονάκια, βάζουμε τη σάλτσα από πάνω και τελείωσε. Άμα θέλετε βάζετε τυρί τριμμένο, αλλά να ξέρετε ότι χαλάει τη γεύση, δηλαδή δεν είναι μακαρόνια με κιμά ρε παιδί μου που θα βάλεις τυρί τριμμένο από πάνω. Αλλά εγώ, επειδή από ό,τι είδατε δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου αλάτι, μπορεί να βάλω λίγο γιατί εντάξει, να έχει και λίγο αλάτι κάτι. Επειδή το τυρί έχει αλάτι, δεν μου αρέσει να βάζω τα φαγητά έξτρα αλάτι. Γενικότερα εμένα είναι λίγο άνοστα και ανάλατα τα φαγητά μου. Τώρα νομίζω εγώ θα βάλω και λίγο σκόρδο, τριμμένο, πάρα πολύ λίγο παιδιά, μια πρέζα, ίσα ίσα. Καθίστε, τώρα θα φέρω την κάμερα να σας κάνω κοντινό, να δείτε σε τι φάση είμαστε. Ακόμα το Φιλαδέλφια δεν έχει λιώσει πάρα πολύ καλά. Μόλις το δούμε να λιώνει, αν είναι χαμηλώστε το μάτι. Εσείς που είστε πιο έμπειρες νοικοκυρές από μένα θα ξέρετε πώς θα κινηθείτε. Εγώ κάποιες φορές, επειδή δεν είμαι σίγουρη αν έχει μαγειρευτεί ή δεν έχει, το αφήνω και λίγο παραπάνω στο 3, στο 4, στο χαμηλό, για να τραβήξει αν είναι κάποια άλλα ζουμάκια. Αυτό, τώρα εσείς που είστε έμπειρες, όσες δηλαδή είστε εσείς από εσάς έμπειρες νοικοκυρές, θα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Και εδώ έχω και τα μακαρονάκια, τα λιγουίνι, τι ώρα είναι και 16, έχω 4 λεπτά ακόμα. Οπα, άλλα 2 λεπτά τα μακαρονάκια μας. Ούψ, καλά. Αου! Όλα καλά. Έλεος. Παιδιά, αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί. Τώρα που το γυρνάω βίντεο μου συνέβη, δηλαδή όλη η καντεμιά τώρα. Απαπα, καλά. Τα μακαρόνια καλό είναι να μην τα πολυβράζουμε και γίνονται έτσι λάσπη, γιατί είναι πιο δύσπεπτα για τον οργανισμό να ξέρετε. Ενώ όσο πιο σκληρά, όσο πιο βασικά κρατάει το μακαρόνι, τόσο πιο εύκολα το χωνεύουμε. Καλά, σίγουρα πολύ θα το ξέρετε τώρα αυτό. Απλά, ήξερα κι εγώ κάτι, ήθελα να το πω αμέσως. Μη με λογοκρίνετε. Αυτά. Γλυκά μου φρασιουμπάκια, σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτού εδώ του βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε το subscribe σας, πατήστε αυτό εδώ το subscribe, να μεγαλώσει κι άλλο αυτή εδώ η τέλεια τέλεια παρέα. Το like σας αν σας άρεσε η σημερινή συνταγή και ο τρόπος που μαγείρεψα. Και το σχόλιο σας να με βοηθήσετε να μου πείτε διάφορα tips που μπορώ να βελτιώσω ακόμα αυτή εδώ την τέλεια τη συνταγή. Γιατί εσείς μπορεί να ξέρετε πολύ παραπάνω πράγματα από μένα. Μπορεί να δουλεύετε σε κάποιο εστιατόριο, μπορεί να είστε σεφ, μπορεί να ξέρετε από χρόνια αυτή εδώ τη συνταγή που φτιάχνω εγώ και να την έχετε δοκιμάσει και να την έχετε βρει ακριβώς το σωστό τον τρόπο για να μαγειρευτεί. Άρα περιμένω και την βοήθειά σας. Θα κλείσω αυτό το βίντεο με το ολοκληρωμένο πιάτο αυτού εδώ του φαγητού. Bye!